Εγώ που σας μιλάω, το όνομά μου είναι Ιωάννα. Και θα σας πω μια προσωπική ιστορία, οικογενειακή. Εγώ είμαι η νύφη. Αυτός που μου την είπε ήταν θείος, αδερφός της πεθεράς μου. Ο οποίος μου είπε ότι αν είχε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν, θα μου έλεγε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τώρα ό,τι θυμότανε μου είπε. Είχε 5 παιδιά, ήταν αντάρτης, αρχηγός στο Αντάρτικο. Και δεν πίστευε καθόλου, ούτε στο Θεό δεν πίστευε. Διάβαζε όλο βιβλία της Ρωσίας, του Λένιν και αυτά. Και κάποτε που είχε πάει στο σπίτι του στο Κρυακούκι, είδε μια θεία του κάτω από τον πλάτανο πήγε να πάρει νερό, κι άλλος κόσμος βέβαια, και είπε για το ότι δεν υπάρχει Θεός, μην πάτε στην εκκλησία. Αυτά οι άλλοι τα ακούσανε, αδιαφορήσανε. Μια θεία του τον πίστεψε και από τότε δεν ξαναπήγε στην εκκλησία. Έγινε άφεη. Ήρθα, περάσαν τα χρόνια, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά, ήρθε στην Αθήνα, εδώ, στο Λιούμι, επάνω, στο Εγάλαιο. Μετά από πολλά χρόνια αρρώστησε τα νεφρά του και πήγε στο κρατικό Νίκαιας τότε που ήταν για να κάνει εγχείρηση. Απάνω όταν έκανε την εγχείρηση δεν ξαναξύπνησε, αλλά ήταν ζεστός όμως. Δεν είχε πεθάνει, κατάλαβαν οι γιατροί ότι ζει, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και τον κατεβάσαν κάτω στην απομόνωση και περιμέναν να δουν τι θα γίνει. Η γυναίκα του καθότανε δίπλα του και έκλαιγε η καημένη. Μετά από κανένα 2 μέρες, 3, ξύπνησε και λέει στη γυναίκα του, ο Θανάσης πέθανε που ήταν μαζί στο θάλαμο, στο νοσοκομείο. Λέει, ναι, πέθανε, το ήξερε. Γιατί όταν έπαθε την νεκροφάνεια, τον πήρανε 2 παλικάρια και του λένε, έλα εδώ Μπαρμπαντρέα να πάμε να δεις πράγματα που θα δεις, που δεν πιστεύεις. Και τον κατεβάσανε 1 χιλιόμετρα κάτω με ένα σανσέρ. Κάθε τόσο σταμάταγε το σανσέρ και παρουσιαζόντουσαν κάτι άγρια άνθρωποι, κόκκινοι με τρίχες σκληρές, έτσι άγρια άνθρωποι, και του δείχνανε ένα χαρτί. Ότι κοίταξε αυτός, τι είναι γραμμένα, τι είναι αυτός. Και τα παλικάρια τους διώχνανε. Του κάνω και το χέρι εγώ. Και πήγανε κάτω. Κάτω που πήγαν ήταν ένα απέραντο πράγμα, θεοσκότεινο. Μέσα σε αυτό το χάος είδε τη θεία του. Θεία, της λέει, γεια, τι κάνεις ρε θεία. Είχε 10 χρόνια πεθάνει η θεία του. Να, ήρθα κι εγώ εδώ. Ναι, Αντρέα μου, του λέει, ήρθες, αλλά εσύ θα ξαναφύγεις. Ενώ εγώ θα μείνω πάντοτε εδώ, γιατί σε πίστεψα. Δεν ήταν έτσι όπως τα είπες. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ζωντανός είναι ο Θεός, ζει και βασιλεύει ο Θεός. Μετά τον πήραν αυτοί, μόλις είπε αυτή η θεία του έτσι, πάμε απάνω τώρα Μπαρμπαντρέα, τον ανεβάσανε απάνω. Όταν έφτασε απάνω ψηλά με το ασανσέρ, άνοιξε μια μεγάλη πόρτα, σαν άστρα ήταν τα γράμματα και έγραφε άλλος κόσμος. Εκεί τον περιλάβανε 2 κοπελίτσες, ξανθούλες όμορφες, και ακούει μία φωνή και λέει, δεν σας είπα τον Αντρέα, το Θανάση σας είπα να φέρετε. Τίποτα, αυτός προχώρησε, τον πήρε ένας μετά κοντός, λέει, ήταν ένας άνθρωπος κοντός, και τον έβαλε πάνω σε ένα μηχανάκι που είχε ρόδες και έτρεχε 1 χιλιόμετρο μακριά. Όπως τον πήγαινε είδε ένα απέραντο κάμπο με κόσμο πολύ και 30 φυλές, άλλοι να καθαρίζουν τα 30 άπηλα, άλλοι να κόβουν τα χώτα, διάφορα πράγματα κάνανε. Και λέει, μπα, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, του λέει. Εσύ πόσα χρόνια έχεις, πολλά χρόνια εδώ. Ναι, έχω, του είπε, 3.000 χρόνια. 3.000, και έβαλε με το μυαλό του, ο Αβραάμ πρέπει να είναι. Έβαλε με το μυαλό του, πρέπει να είναι ο Αβραάμ. Αφού τα είδε όλα αυτά, ξαφνικά ξαναγύρισε πίσω το γύρισε. Και το ξαναπήγε πάλι στην πόρτα εκεί. Και άκουσε μια φωνή να λέει, να τον πάρετε και να τον πάτε εκεί που τον πήρατε. Λέει, όχι, εγώ θέλω να μείνω. Θα έρθεις εδώ, αλλά άλλη φορά, όχι τώρα. Τον βγάλανε έξω από αυτή την πόρτα και όπως τον βγάλανε γυρίζει απάνω να δει που έγραφε άλλος κόσμος και βλέπει ένα μεγάλο μάτι, δίπλα άλλο ένα και μετά τη μορφή του Χριστού. Και του έκανε με το χέρι, άκου τι θα σου πω άνθρωπε. Εκεί που θα πας, 2 πράγματα είναι. Αυτά θα πεις, όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Ότι δεν θες να σου κάνουν, να μην το κάνεις τον άλλον. Και ό,τι κάνει ο καθένας ευθύνεται δια της πράξης του.
Αυτά του είπε και χάθηκε. Αυτός ξύπνησε. Ξύπνησε και τον κούνησε. Άνοιξε τα μάτια και λέει στη γυναίκα του: «Ο Θανάσης πέθανε, ε?» «Ναι», του λέει. Αυτό είχα να σας πω. Τώρα έχω να σας πω κι άλλο ένα μικρό. Λοιπόν, τώρα ένας άλλος θείος της πεθεράς μου, ο οποίος ήταν ψαράς στο Πορτογερμενό. Και αυτός είχε 4 παιδιά. Πήγαινε κάθε μέρα ψάρευε και ό,τι ψάρια έβγαινε τα πουλάει για τα παιδιά του. 5 η ώρα, 4 το πρωί σηκωνόταν, νύχτα πήγαινε. Και εκεί είχε, που άναβε μία φωτιά, εκεί που φτιάχνουν την κακαβιά, όλο χτισμένη γύρω γύρω και μέσα βάζανε ένα τσουκάλι και βράζανε ό,τι ψάρια περισσεύανε διάφορα και κάνανε σούπα. Από όλες τις φορές που πήγαινε εκεί, πήγε και ένα πρωί πάλι, πρωί, και όπως καθόταν εκεί και περίμενε να χαράξει λίγο, βλέπει από αυτό τη φωτιά αυτή που ανάβανε το στρογγυλό πράγμα, το χτιστό, να βγαίνει μια κοπέλα. Βγήκε μέχρι τη μέση. Αυτός την έβλεπε και τάχασε. Τι λέει, ποιο είσαι εσύ, γιατί ήξερα αρβανίτικα στο Κριεκούκι, μιλάνε αρβανίτικα τα χρόνια εκείνα. Δεν ξέραν καλά τα ελληνικά, Έλληνες βέβαια, αλλά... Και τι λέει, ποια κοπέλα είσαι εσύ. Του λέει, μη λες ποια κοπέλα, εγώ είμαι η Αγία Εκατερίνη και με έστειλε ο Θεός να συνομιλήσω μαζί σου. Πρόσεξε τι θα σου πω. Ό,τι θα σου πω για τη ζωή σου, δεν θα το πεις σε κανέναν. Ναι. Αλλά ό,τι άλλο σου πω, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, θα τα πεις. Λοιπόν, εσύ έχεις 4 αγόρια, η ζωή σου έχει περάσει αυτά, έχεις αρρωστήσει, είσαι καλά, όλα. Αλλά πρόσεξε καλά. Άκουμε τι θα σου πω. Έχεις έναν αδερφό, ο οποίος πέρσι πνίγηκε, είχε 2 αγόρια και το ένα παιδί του πνίγηκε εδώ στο Γερμενό. Να του πεις να αλλάξει συμπεριφορά, γιατί ο Θεός θα τον τιμωρήσει, θα του πάρει και το άλλο το παιδί. Πρόσεξε καλά, ό,τι σου λέω να τα πεις. Αλλά για τον εαυτό σου, ό,τι έχεις κάνει, του είπε όλο το βίο του. Πόσα παιδιά είχε, πότε παντρεύτηκε, τι έκανε όλα. Ξεχνιόταν πάλι ο θείος και έλεγε πάλι: «Δεσποινείς, δεν σου είπα, δεν λένε την Αγία Κατερίνα, δεσποινείς?» «Είμαι Αγία Κατερίνη, είμαι». Εκείνη την ώρα περνούσε από τον δρόμο μια κοπελίτσα και της φώναζε: «Κατερίνη, Κατερίνη, πες το ότι το κορίτσι να έρθει εδώ κοντά». Του λέει: «Αυτό το κορίτσι είναι Αγία Παρασκευή και δεν έρχεται γιατί είμαι θυμωμένη μαζί σου. Πας και έρχεσαι από εδώ, περνάς από το εξοκλήσι της και το σταυρό σου δεν τον κάνεις. Γι' αυτό δεν θέλει ούτε να σου μιλήσει ούτε να σε δει, δεν θέλει». Λοιπόν, μέχρι εκεί. Αυτά είχα να σας πω, τώρα δεν θυμάμαι άλλα περισσότερα.